είμαστε ήδη εντός μιας δικτατορίας, εντός δύο δικτατοριών, μία είναι παγκόσμια και την ξέρετε πάρα πολύ καλά, με κανόνες παιχνιδιού, με νομοτέλειες, με τα πάντα. Και σε όλα αυτά είναι υποταγμένοι, είμαστε υποταγμένοι όλοι και οι πρωθυπουργοί μας. Και η δεύτερη δικτατορία, κατά την ταπεινή μου άποψη, και το έχω πει πολλές φορές, και ξεκίνησε αυτή η φράση από ένα άρθρο που είχα γράψει, το οποίο είχε κάνει ένα θόρυβο τότε. Για μένα, τούτες οι καταστάσεις που περνάμε τα τελευταία 20-25 χρόνια είναι επίσης άτυπες δικτατορίες. Δικτατορίες που απλά δεν βγάζουν τάγκς. Κάνουν αυτό που θέλουν, παραβιάζουν τους νόμους, έχουν τις ολοκληρωτικές τάσεις και διαθέσεις, απλώς προσέχουν σε μερικούς τύπους, όχι σε όλους, να μην προκαλούν, έτσι ώστε να μην μπορεί να τους προσάψει εύκολα κανείς τη λέξη δικτατορία, αλλά και να παίζοντας συγχρόνως με ένα άλλο πιο δόλιο παιχνίδι, την όλη τους προσπάθεια, με το ήπιο τρόπο του να προαπλανούν τον κόσμο. Κάτι που είχε συλλάβει πρώτος ο Χίτλερ, αν δεν χρειαστεί να πάμε σε παλιότερες εποχές. Δηλαδή, αντί να ζορίζεις έναν κόσμο, όπως έκανε ο Παπαδόπουλος, με αναγκαστικούς νόμους, με στρατοδικεία και με τάγκς, εσύ βγαίνεις χαμογελαστός, αλλά κάνεις τα δικά σου, που είναι πιο καταπιεστικά και πιο βασανιστικά από αυτά που κάνουν οι δικτατορίες. Φέρνεις σε αθλειότητα μεγαλύτερη από τις δικτατορίες τον κόσμο, με αυτούς τους νόμους και τις αποφάσεις που παίρνεις, και συγχρόνως έχεις 15 κανάλια, 50 ραδιόφωνα, να κάνεις πλήση εγκεφάλου, αφενός μεν περνώντας πλάγια τις απόψεις σου, αφετέρου χαμηλώντας το επίπεδο του κόσμου ώστε να μην έχει άποψη. Αυτή είναι μια άλλη μορφή δικτατορίας και δυστυχώς, εδώ θα σας εκπλήξω, τα έχουμε πει και άλλες φορές αυτά, είναι οι μόνιμες θέσεις μου, εγώ αν τεθεί τέτοιο θέμα επιλογής, προτιμώ τις δικτατορίες με τα τάγκς. Με ποια έννοια? Όχι τις προτιμώ γιατί θέλω μια δικτατορία. Προτιμώ τις δικτατορίες με τα τάγκς γιατί τότε μπορώ να τις παλέψω. Να τις παλέψω με την ψυχή μου, με τα κείμενά μου, με το τομάρι μου αν θέλεις, και να πάω φυλακή όπως ξαναπήγα φυλακή για αυτές τις ιδέες και για αυτές τις πεποιθήσεις. Αλλά δεν δέχουμε την κοροϊδία να παίζουμε με τις λέξεις και με τα νοήματα, να ξεφτιλίζουμε τον άνθρωπο και την κοινωνία, να διαλύουμε τις αρχές και τις αξίες αυτής της κοινωνίας και μετά, αλλά να θέλουμε να επιμένουμε να λεγόμαστε δημοκρατία, φωτεινή, καθαρή, ελεύθερη και ωραία. Και έτσι ασχοληθήκαμε τώρα τελευταία τις μέρες αυτές με τον Παπαδόπουλο και ξεχάσαμε ότι μας σκοτώνουν οι Αλβανοί κάθε μέρα, έχουμε κάθε μέρα εγκλήματα, κάθε μέρα κλοπές, κάθε μέρα απαγωγές. Αλλά αυτό είναι δημοκρατία, δεν πειράζει. Άμα είναι δημοκρατία, εντάξει, επιτρέπεται. Αυτό. Έχουμε καταστροφή της κουλτούρας και της γλώσσας μας. Δεν υπάρχει πια γλώσσα. Και κανένας δεν αντιστέκεται από όλους αυτούς που λένε. Είπα πριν γλώσσα, ας πούμε. Αφού περάμε από πειθαρχικά και οι άλλοι μιλάνε για δικτατορίες και έχουν τις δημοκρατίες, τις ωραίες δημοκρατίες, έχουν δει τη φάτσα τους στον καθρέφτη, τι ωραίες δημοκρατίες έχουν. Έχουν περάσει από ένα περίπτερο να δουν οι δημοκρατίες τους τι τύπο έχουν, τι έντυπο κρέμεται. Αλλά έχουμε δημοκρατία τώρα. Έχουμε τώρα μια περίλαμπρη, δοξασμένη και απαστράπτουσα δημοκρατία. Άκουγα μια διαφήμιση προχθές. Διαφήμισε ένα κέντρο στη Μαρίνα, λέει, του Αγίου, δεν ξέρω τι, του Κοσμάτου, δεν ξέρω πιανού. Και έλεγε opening αύριο το βράδυ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, προσέχετε πώς η γλώσσα μας σιγά σιγά μαραίνεται και αντικαθίσταται. Αν θέλετε να το καταλάβετε καλύτερα, παρακολουθήστε τις διαφημίσεις. Οποιαδήποτε προϊόντα διαφημίζονται, πιο πολλές από τις μισές λέξεις είναι ξένες παρά ελληνικές. Το προϊόν αυτό καθεαυτό έχει ξένη λέξη. Από εκεί και πέρα το σλόγγαν, η φράση που ακολουθεί το διαφημιζόμενο είδος, είναι ξένη λέξη. Η λέξη που χρησιμοποιούμε όλοι εμείς κάθε μέρα μας έχουν επιβάλει, όπως είναι το στυλ, το σλόγγαν, το story που λέμε, το story της ταινίας αυτής, μας έχουν βάλει ξένες λέξεις. Και όσο και αν αντισταθούμε, όταν αυτοί τα λένε 100 φορές την ημέρα από 100 κανάλια, σιγά σιγά κερδίζουν έδαφος. Βγήκε λοιπόν ο πιτσιρικάς, πρέπει να ξέρω ποιο είναι, του ρίξω δύο καρπαζές στο κεφάλι και λέει opening, λέει από αύριο. Opening από αύριο. Πολύ hot λέει. Πολύ και διάφορα τέτοια. Θα δείτε πού πάμε από γλώσσα. Πού είναι τα πειθαρχικά λοιπόν για τη γλώσσα, πού είναι
το ενδιαφέρον και η αγωνία και ο αγώνας και η διαμαρτυρία και το να γίνει πρώτο θέμα το θέμα της γλώσσας. Πρώτο θέμα το πορνό. Πρώτο θέμα η αλητεία των δημοσιογράφων, η ασίδωτη, η χωρίς έλεγχο πια, χωρίς μπούσουλα. Τα έχουν χάσει τελείως. Μάλλον δεν τα έχουν χάσει. Τα έχουν χώσει στην τσέπη τους τα πολλά λεφτά για να πουλήσουν τον κόσμο κατρακυλώντας τον και φέροντάς τον εκεί που το φέρανε. Όλα αυτά απασχόλησαν κανέναν. Γιατί συμβαίνει αυτό με τους Αλβανούς και το κράτος δεν ενδιαφέρεται? Πονάει το κράτος για αυτούς που δολοφονούνται κάθε μέρα, για αυτούς που κλέπτονται κάθε μέρα, που ερημώνονται τα σπίτια τους, τους δίνει το κράτος αποζημίωση. Γιατί δεν έφερε ο πολίτης τον Αλβανό, το κράτος τον έφερε. Γιατί ο πολίτης δεν έλεγε την αυτοπροστασία του, το κράτος τον πληρώνεται για να προστατεύει τον πολίτη. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η μισή Ελλάδα έχει μετακινηθεί σε βαγονέτα και σε φορτηγά στην Αλβανία. Ποιος το προσέχει αυτό? Ποιος προστατεύει τον Έλληνα από αυτό? Ποιος ντρέπεται γι' αυτό? Opening λοιπόν. Τι άλλο να πω? Καμία διόρθωση πορείας δεν υπάρχει στην κυβέρνηση αυτή, κυρίες και κύριοι. Μία άρρωστη νυφαλιώτης υπάρχει στον κόσμο. Γιατί αν υπάρχει μία αρρωστημένη κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται, πρέπει να υπάρχει μία ζωντάνια του κόσμου να την ανατρέψει ή να την ξυπνήσει. Εγώ δεν θέλω να την ανατρέψει, να την διορθώσει. Να τη βοηθήσει, αν θέλετε, να τη στριμώξει τελικά. Τίποτα. Όλοι αφημένοι στο σύριαλ, στην καλοπέραση, στον καναπέ, σε καμιά τσοντούλα έτσι ευκαιριακή της παρέας, στις παλιοφυλάδες και ξανά τηλεόραση από το ένα κανάλι στο άλλο. Τα βιβλία έχουν πιάσει όχι σκόνη, μούχλα έχουν πιάσει τα ράφια, δεν τα ανοίγει κανένας. Για το ότι δεν ανοίγουν τα βιβλία, επίσης δεν ενδιαφέρεται κανένας να δει τι γίνεται. Yeah.